Πανοσιολογιότατοι Άγιοι Καθηγούμενοι, πανοσιότατοι εκπρόσωποι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, αξιότιμε κύριε πολιτικέ διοικητά του Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί προσκυνητές. Πάντοτε στο Άγιον Όρος οι πανηγύρις έχουν ιδιαίτερα χάρη. Όχι διότι στον κόσμο δεν υπάρχει χάρη στις πανηγύρις, αλλά διότι εδώ στο Άγιον Όρος που είναι κατεξοχήν τόπος προσευχής, αλλά και τόπος θεοτοκοφρούρητος, οι πανηγύρις είναι στολισμένες με την χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δέεται εκτενώς ιδιαιτέρως εδώ στο Άγιον Όρος, δια την επίσπευση της χάριτος του Θεού, τόσο επί τους μοναστάς όσο και επί τους μυγάλας. Γι' αυτό με πολύ χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Πανασιολογιωτάτου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Φιλοθέου κυρίου Νικοδήμου για να προσέλθουμε ως προσκυνητέ στην Ιερά Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Ταύτης, την Πανήγυρη του Ευαγγελισμού. Άλλωστε η πανηγύρι του Ευαγγελισμού για όλους εμάς τους μοναχούς πάντοτε είχαν ιδιαίτερα σημασία και αξία. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, από τους αιώνες της πρώτης εμφανίσεως του αρχαιγόνου μοναχισμού μέχρι και τους αιώνες του σημερινούς, η πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προσέλκυε ιδιαίτερως την προσοχή των μοναχών και γι' αυτό πολλά από τα καθολικά, όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και σε πολλές μονές, αρχαίες μονές εκτός Αγίου Όρους, είναι αφιερωμένα στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και είναι πολύ φυσικό, αγαπητοί πατέρες, να συνδέεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου με την μονή, με την ζωή ενός εκάστου εκ των μοναχών. Γνωρίζω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά πολύ σύντομα θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις σκέψεις πάνω σε αυτή τη σύνδεση του γεγονότος του Ευαγγελισμού με τη ζωή των μοναχών. Η Υπεραγία Θεοτόκος δέχεται το μήνυμα από τον Θεό, αφού προετοιμάστηκε πρώτα μέσα στο ναό, ότι θα γίνει μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Και στον διάλογο που διαδραματίζεται ανάμεσα στον Αρχάγγελο Γαβρίλ και σε αυτήν, έτσι όπως έχει καταγραφεί στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, φαίνονται καθαρά δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Ιησού Χριστού. Ότι σε εκείνον τον διάλογο κορυφώνεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Κορυφώνεται το σχέδιο του Θεού και αρχίζει να ολοκληρώνεται αν η Υπεραγία Θεοτόκος υπακούσει και δεχθεί το άγγελμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Ο Θεός βούλεται, αλλά πρέπει να βούλεται και ο άνθρωπος. Όσο κατάλληλα και αν είναι προετοιμασμένος, πρέπει να πει το δικό του ναι του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ ή γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Αυτός ακριβώς ο διάλογος είναι συνεχόμενος στη ζωή του μοναχού. Ο Θεός βούλεται να ενοικήσει μέσα στην ύπαρξη του μοναχού, να ενσαρκωθεί μέσα στην σάρκα του μοναχού, να κατοικήσει μέσα στην καρδία του μοναχού, να κυοφορηθεί μέσα στην ύπαρξη του μοναχού και να γεννηθεί από τον ίδιο τον μοναχό. Καλείται λοιπόν ο μοναχός κάθε στιγμή της ζωής του να λέγει αυτό το οποίο είπε η Υπεραγία Θεοτόκος, το γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Μπροστά στον λογισμό, ο οποίος λέγει ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Ιησού Χριστού άνευ θελήματος ανδρός, προτάσσεται το μυστήριο της πίστεως, το μυστήριο της εμπιστοσύνης στον Τριαδικό Θεό. Έτσι και εμείς πατέρες, ο Θεός πάντοτε μέσα στους μοναχικούς βολίχους μας, στα κελιά μας, στους αγώνες μας,
πάντοτε έρχεται και προσφέρεται σε εμάς για να κατοικήσει εντός μας. Το θέμα είναι πόσο εμείς απαντούμε με τους λόγους της υπεραγίας Θεοτόκου. Πόσο επιτρέπουμε στον Θεό να κατοικήσει μέσα μας, πόσο θέλουμε ο Θεός να μην είναι ο παροιμήν Θεός, αλλά ο ενημήν Θεός. Η υπακοή μας λοιπόν στο θέλημα του Θεού είναι το μυστήριο που γεννά τον Θεό και τον κάνει να ενυπάρχει μέσα μας. Άρα η υπακοή μέσα στο χώρο της μονής, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, δεν είναι μια πειθαρχική πράξη που πρέπει κάποιος να κάνει στον ηγούμενο, στον προϊστάμενο ή στον συμμοναστή, αλλά μεταβάλλεται σε μια μυστική πράξη, μυστηριακή πράξη, όπου δια της υπακοής γεννάται αενάως ο Χριστός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και κυοφορείται το μυστήριο, το απαιώνος αποκεκριμένων, το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και της κυοφορίας Του σε κάθε μοναχική καρδιά. Γι' αυτό αγαπητοί πατέρες, τελειώνοντας τον λόγο μου, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους μας να δούμε την υπακοή μας μέσα στο μοναστήρι μας, στην Εκκλησία, κάτω από αυτήν ακριβώς την προοπτική που την είδε και την εβίωσε η υπεραγία Θεοτόκος. Να τη δούμε μέσα στην χάρη του σχεδίου του Θεού για την δική μας σωτηρία. Μέσα στο θέλημα του Θεού για να μην γίνουμε κι εμείς Θεοτόκοι κατά χάρη. Ιδάλλως φοβούμε ότι θα περάσουμε τον βίο μας μέσα σε αυτόν τον χώρο, παραμένοντας σε αυτόν ή φεύγοντας από αυτόν, χωρίς να λάβουμε γεύση αυτού του μεγάλου μυστηρίου, της υπάρξεως δηλαδή του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας, με πρώτον τον Άγιο Καθηγούμενο, που έγινε αφορμή η σημερινή ημέρα εδώ στο Μοναστήρι του Φιλοθέου, να γευτούμε λίγο από αυτό το μυστήριο της υπακοή παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να γευτούμε επίσης την παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου, της Γλυκοφιλούσης, που ως πρέσβυρα και μεσήτρια είναι αυτή που μας καθοδηγεί σε αυτό το μυστήριο της δικής της υπακοής, της δικής της ταπείνωσης, της δικής της ενώσεως με τον Τριαδικό Θεό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου πρώτα τον επίσκοπο αυτού του τόπου, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, διότι με τη δική του κανονική ευλογία και άδεια είμαι σήμερα στη μονή σας. Δεύτερον, τον Πανασιολογιότατο Καθηγούμενο της Ιεράς αυτής μονής, τον Πατέρα Νικόδημο, τον φίλο και Χριστό αδελφό μας, διότι η αγάπη του, η οποία ποικιλοτρόπως εκδηλώνεται προς την ταπεινότητά μου, έγινε αφορμή για να είμαι σήμερα μαζί σας. Και στη συνέχεια να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους Αγίους Καθηγουμένους, τους Αγίους Εκπροσώπους των Ιερών Μονών, τους Σεβαστούς Πατέρες και τους αγαπητούς προσκυνητές, διότι όλοι μαζί μέσα στη λατρεία, προσευχόμενοι άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο κατά τη δύναμή του, όλοι μαζί κινήσαμε τις καρδιές μας και ενενή στόματι και μια καρδία να γευτούμε την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα μας, έστω και απαλά, έστω και ακροθυγώς, έστω για πολύ λίγο, για ελάχιστο. Και αυτό το ελάχιστο είναι δυνατόν να σε συντηρήσει μέχρι το τέλος της ζωής σου δίπλα στον Χριστό και με τον Χριστό. Να εύχεστε σας παρακαλώ, Άγιοι Πατέρες, και για την ταπεινότητά μου και για την Μητρόπολη που μου ενεπιστεύθη η Εκκλησία του Χριστού, διότι ως γνωρίζετε κι εσείς, ο λαός περνάει δύσκολα, έχει φτάσει σε σημεία οριακά, δυστυχώς δεν έχει που να στραφεί, οι άρχοντες τον απογοήτευσαν, οι θεσμοί έχουν ατονίσει, έτσι η μόνη καταφυγή του λαού του Θεού είναι ο Θεός, η Εκκλησία Του και το Άγιον Όρος. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ όλους εσάς τους Αγιορείτες που ξέρετε πόσο σας αγαπώ και σας τιμώ και εν μέρει είμαι κι εγώ κομμάτι της δικής σας πολιτείας, μια που έλαβα το μεγάλο μοναχικό σχήμα
εδώ στο Άγιον Όρος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να εντείνετε τις προσευχές σας για αυτόν τον λαό. Πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη των προσευχών. Πιστεύω ότι η δύναμη των προσευχών μπορεί να λυγίσει την δικαία οργή του Θεού. Γι' αυτό, Άγιοι Πατέρες, εσείς που έχετε τη δυνατότητα να προσευχηθείτε για αυτούς που δεν προσεύχονται, να κλάψετε για αυτούς που δεν κλαίνε και να μετανοήσετε για αυτούς που δεν μετανοούν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας εκλιπαρώ θα έλεγα, να εντείνετε τις προσευχές σας για τον κόσμο, για την πατρίδα μας, την έρμητη πατρίδα μας, η οποία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει. Και επειδή αυτός ο λαός έμαθε να ζει με θαύματα, πιστεύω ότι θα συνεχίσει να ζει με θαύμα. Με το θαύμα της Αναστάσεως, της Αναστάσεως της πατρίδας μας, η οποία θα προκληθεί, πιστεύω, δια των ευχών σας, αλλά και δια της δικής μας μετανοίας. Και πάλι σας ευχαριστώ, εύχεστε, ασπάζουμε όλους εμάς εμφυλήματι Αγίου. Όλους εμάς